Σαν νέο Δέλτα Σίγμα, ήρθαμε σήμερα εδώ στον Δήμαρχο Σιτίας να του κάνουμε μια εθνοτυπική επίσκεψη και παράλληλα να θέσουμε και κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον Δήμο Σιτίας, με την Δημοτική Ενότητα Ιτάνου και του Μακρυγιαλού. Η συζήτηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε την χρονιά που μας πέρασε, τη σεζόν που μας πέρασε, τα θέσαμε. Θα μας έδωσε την υπόσχεση ότι θα αντιμετωπιστούν και θα είναι τουλάχιστον τα πιο πολλά για την επόμενη χρονιά θα έχουν λυθεί. Εδώ πρέπει να πω ότι, εντάξει, σε βασικές γραμμές δεν είχαμε και πολλά προβλήματα. Από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζονται είναι για το μακρύ γυαλό, είναι και τα λιγότερα προβλήματα της περιοχής. Εκεί πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, κάποια παρέμβαση μάλλον στην παραλία, στο παραλιακό μέτωπο. Και λίγο η καθαριότητα, να ενισχυθεί λίγο το κομμάτι της καθαριότητας. Για το δημοτικό διαμέρισμα Ιτάνου, εκεί πάλι τα προβλήματα που υπάρχουν εστιάζονται στην καθαριότητα, στο πρόβλημα που έχει ανακύψει με τα τροχόσπιτα εκεί στην περιοχή του Κουρεμένου, που θεωρώ ότι δεν είναι και πολύ, δεν θα αντιμετωπιστεί δύσκολα δηλαδή. Απλά πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις και κάποιες συζητήσεις εκεί με τους τοπικούς, γιατί και τα τροχόσπιτα πρέπει να υπάρχουν εκεί, αλλά και η παραλία να είναι, να αξιοποιηθεί, να αξιοποιήσιμη δηλαδή και προσβάσιμη. Δεν νομίζω να υπάρξει δυσκολία στο να αντιμετωπιστεί αυτό. Για τη Σιτία. Για τη Σιτία το συζητήσαμε εδώ πάλι για το θέμα της καθαριότητας, που εδώ το θεωρώ ότι δεν ήταν τόσο... Η Σιτία είναι, το καλοκαίρι που μας πέρασε δηλαδή, ήταν μια από τις καθαρότερες περιοχές. Αυτό έχουμε καταγράψει δηλαδή εμείς από τα complaints που κάνουν οι ξένοι. Σε γενικές γραμμές δεν μπορώ να πω ότι έχουμε μεγάλα προβλήματα. Θα προσπαθήσουμε και αυτά τα μικρά που υπάρχουν να τα λύσουμε, ούτως ώστε του χρόνου να είμαστε σε ακόμη πιο καλή, να έχουμε ακόμη καλύτερη εικόνα της περιοχής μας. Κύριε Γουρέκη, όσον αφορά τη Μάνη και αεροδρόμιο, έχουμε κάποια εξέλιξη? Το αεροδρόμιο, όπως ξέρουμε, ο εργολάβος αυτές τις μέρες προχωρεί με πιο γρήγορους ρυθμούς. Από ό,τι μαθαίνω, η χρηματοδότηση συνεχίζεται και σε ό,τι εργασίες έχει κάνει, ήδη έχει πληρωθεί. Βλέπω και οπτικά από επίσκεψη που έχω κάνει ότι φαίνεται η δουλειά, δηλαδή αρχίζει και φαίνεται, το κτίριο έχει κλείσει ήδη. Τις επόμενες μέρες, από ό,τι μας έχει πει ο εργολάβος, θα προχωρήσει σε κατασκευή στα δάπεδα. Θεωρώ ότι σίγουρα για τη σεζόν του 2015 θα μπορούμε να προγραμματίσουμε πτήσεις τσάρτερ. Το 2014 βέβαια οι πτήσεις ήδη έχουν προγραμματιστεί, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πράγματι συναντήθηκα σήμερα με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Ξενοδόχων του Δήμου μας, το οποίο οφείλουμε να πούμε ότι απαρτίζεται και από νέα μέλη πλέον, και αυτό είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι κάποιοι νέοι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται σε ένα επαγγελματικό χώρο θέλουν να συμμετέχουν σε αυτές τις συλλογικές προσπάθειες που κάνουν τα συμβούλια των επαγγελματικών χώρων που δραστηριοποιούνται. Συζητήσαμε λοιπόν διάφορα θέματα τα οποία ξεπεράσαν την απλή γνωριμία και την απλή ανταλλαγή απόψεων και μπήκαμε και στην ουσία θεμάτων, τα οποία έχουν να κάνουν με τις δυνατότητες τις οικονομικές που έχει ο Δήμος να στηρίξει το τουριστικό προϊόν,
με την διάθεση που έχουν και τις δυνατότητες που έχουν οι ξενοδόχοι να βοηθήσουν και αυτοί το Δήμο στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, στο πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή την προώθηση του τουριστικού προϊόντος σε μια προσπάθεια να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στην πόλη μας και στις περιοχές που έχουμε τουρισμό το καλοκαίρι, Μόχλος, Παλέκαστρο, Ζάκρος, Μακρυγιαλός, είναι οι περιοχές που έχουν και τον μεγάλο αριθμό των κλινών που δέχονται και τους περισσότερους επισκέπτες. Σε μια ρεαλιστική λοιπόν βάση συζητήσαμε αυτά τα προβλήματα, τα οποία έχουν εντοπίσει αυτοί, τα οποία έχουμε εντοπίσει και εμείς στα Δημοτική Αρχή, και συμφωνήσαμε να έχουμε μια συνεχή επαφή είτε μέσω της Επιτροπής Τουρισμού, η οποία συνεδριάζει σε ταχτά διαστήματα, είτε σε μια απευθείας συζήτηση και σχέση προσωπικά εμένα το Δημάρχο με το Συμβούλιο των Ξενοδόχων, ούτως ώστε να προγραμματίσουμε σωστά και τα προβλήματα τα οποία εντοπιστήκανε φέτος να αντιμετωπιστούν με ένα καλύτερο τρόπο για την επόμενη τουριστική περίοδο, μια που προβλέπεται ότι η επόμενη χρονιά θα είναι μια πολύ καλή, καλύτερη τουριστικά χρονιά σε σχέση με το 2013. Πιστεύω ότι οι προθέσεις τους είναι ειλικρινείς και με βάση αυτή τη λογική και η όποια σχέση συνεργασίας θα έχουμε στη συνέχεια θα διακρίνεται από αυτή την ειλικρίνεια, και νομίζω ότι αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι τουλάχιστον μέχρι τώρα η όποια συνεργασία είχαμε μαζί τους τα 2,5 χρόνια που είμαστε Δημοτική Αρχή έχει φέρει θετικά αποτελέσματα, άρα και η συνέχεια θα είναι θετική για όλους μας, και για αυτούς και για τους πολίτες που δραστηριοποιούνται στο τουριστικό προϊόν, αλλά και σε εμάς σαν Δημοτική Αρχή, γιατί θα βλέπουμε ότι κάποια προσπάθεια την οποία κάνουμε, κάποια έξοδα τα οποία κάνουμε, βρίσκουν ανταπόκριση. Ευελπιστούμε λοιπόν σε μια καλή συνεργασία στη συνέχεια, αντίστοιχη με αυτή την οποία είχαμε μέχρι τώρα. Η Σιτία σιγά σιγά εδραιώνεται σαν ένας σημαντικός τουριστικός προορισμός. Το αεροδρόμιο μπορείς εδώ θα τελειώσει, το λιμάνι πρέπει να αναβαθμιστεί και θα στοχεύσουμε σύντομα να γίνει αυτή η αναβάθμιση. Και με τη βοήθεια των ξενοδόχων και όλων των συμπολιτών μας, γιατί πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο τουρισμός δεν είναι κάτι το οποίο το κάνουμε 5 μήνες το καλοκαίρι. Δεν είναι μια δραστηριότητα που αναπτύσσεται μόνο 5 μήνες το καλοκαίρι. Πρέπει να είναι σε ετήσια βάση προσπάθεια και να κατανοήσουμε όλοι ότι δεν κερδίζουν μόνο οι ξενοδόχοι και οι μαγαζάτορες, όλοι κερδίζουμε, γιατί όσο έχουμε ανάπτυξη και γίνεται γνωστότερη η περιοχή μας, τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες να έχουμε περισσότερες επενδύσεις, άρα ανάπτυξη στην περιοχή, άρα και μεγαλύτερη δυνατότητα να δημιουργηθούν και άλλες